Στο γραφείο του Πρωθυπουργού αναγκάστηκε να στείλει επιστολή διαμαρτυρία, κυρίε και κύριοι, μια κοινοπραξία, προκειμένου να βρεθεί λύση για τα χρέη του δημοσίου προ αυτή, τα οποία αγγίζουν τα 48,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 70% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κατασκευάζουν έργα έχουν απολύσει το προσωπικό του και υπολειτουργούν, αφού το δημόσιο αλλά και πολλοί δήμοι του οφείλουν τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδε τιμολόγια που ο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν έχει πληρώσει στου εργολάβου για έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ο πρώτο από του τρει λογαριασμού που χρωστά ο Δήμο Νίκαια από το 1998 σε μία μόνο εργοληπτική εταιρεία. Το συνολικό ποσό που επιβεβαιώνουν και ορκωτοί λογιστέ ανέρχεται στα 34.500 ευρώ. Μετά από 13 χρόνια, οι πληρωμέ των τιμολογίων δεν έχουν γίνει ακόμη. Από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει το Δημόσιο, κυρίω σε μικρομεσαίε εργοληπτικέ εταιρείε, το 1 δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι είναι οφειλέ οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση. Χρέη που φτάνουν έω και τρία χρόνια πριν και αφορούν σε ποσά όπω αυτό του Δήμου Χαλανδρίου, σε μια μικρή κοινοπραξία για παρεμβάσει αναβάθμιση 15.790 ευρώ. Οι αταγέ πληρωμή και οι αγωγέ που καθημερινά επιδίδονται στου Δήμου είναι εκατοντάδε, διότι πλέον. Δεν μπορείς να πας με, το, με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος ούτε στα Υπουργεία ούτε στους Δήμους. Δεν διώκεται κανένας δημόσιος λειτουργός. Δεν είναι όμως μόνο τα χρέη των Δήμων προς τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η τέταρτη εντολή πληρωμής για το έργο συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου στη Βάρη Σκοροπίου και τη Λεωφόρο οι τρει εργολάβοι έχουν καταβάλει στην εφορία το ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε 42.000 ευρώ, χωρί ωστόσο να έχουν εισπράξει ούτε ένα σέντ για το έργο που εκτέλεσαν πριν από τρία χρόνια και ανέρχεται στα 223.000 ευρώ. Μία άλλη κοινοπραξία απέστειλε επιστολή ακόμη και στον Πρωθυπουργό, ενημερώνοντα για τα χρέη του Δημοσίου αποπιστοποιημένα και ολοκληρωμένα έργα σε όλη την Ελλάδα δύο και τρία χρόνια πριν, που φτάνουν τα 48,5 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά όταν η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι ιδιώτες θα πρέπει να εξοφλούνται από τα κράτη μέσα σε 30 ημέρες. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, το 70% των κατασκευαστικών εταιριών να έχουν απολύσει το προσωπικό τους και να υπολειτουργούν. Ο ισχύων νόμος, ο 14-18 που έγινε το 1984 από την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, αναγορεύει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων τότε και νυν Υπουργείο Υποδομών σε επιτελικό φορέα που παρακολουθεί όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα από όλους τους φορείς και από όλη την επικράτεια. Είναι λάθος η ηγεσία του Υπουργείου σήμερα να έχει παρετηθεί από αυτόν τον επιτελικό ρόλο. Την ίδια ώρα, μεγάλα αναπτυξιακά έργα κινδυνεύουν να διακοπούν επαόριστο εξαιτία τη μη επιστροφή του ΦΠΑ στι κοινοπραξίε. Με αποτέλεσμα, οι 44 τράπεζε που χρηματοδοτούν τα έργα να κλείνουν τι στρόφιγγε του δανεισμού. Ήδη οι εργασίε έχουν σταματήσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65 από τη Λαμία έω την Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό από το Αντίριο ω τα Ιωάννινα. Ενώ είναι ορατό ο κίνδυνο να σταματήσουν και τα έργα στην Ολυμπία Οδό. Σύμφωνα με στελέχη τη κοινοπραξία, τα έργα μπορούν να συνεχιστούν το πολύ για δύο μήνε ακόμη και μόνο εάν το ελληνικό δημόσιο επιστρέψει 23 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ, ώστε να πληρωθούν και οι οφειλέ προ του που ανέρχονται σε δεκάδε εκατομμύρια.